Δεν μου δίνουν το ΕΚΑΣ εδώ και 3 χρόνια, 4. Πιστεύετε ότι θα τα πάρετε αναδρομικά? Δεν πιστεύω τίποτα πια. Εδώ και ένα χρόνο μου λένε θα τα πάρεις αναδρομικά, θα τα πάρεις αναδρομικά. Αλλά εγώ δεν βλέπω να παίρνω τίποτα. Πολλά και μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει το μνημόνιο τελικά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους συνταξιούχους και περισσότερο στο φτωχό λαό. Μας δίνει 500 ευρώ σύνταξη και αγοράζαμε τα γυαλιά, τα παίρναμε πίσω τα λεφτά κατευθείαν. Και τώρα μου λέει πάνε στην τράπεζα να τα πάρεις και μετά από ένα μήνα θα πληρώσω εγώ 200 ευρώ, 250, από πού θα τα βρω? Με τα 500 παίρνω σύνταξη? Τι άλλο να τους πεις? Αντί να πάμε στο καλύτερο, πάμε σε χειρότερα πράγματα. Δεν είναι κράτος αυτό εδώ πέρα που έχουμε. Να μας κυβερνήσουνε σωστά. Δηλαδή, απεθάνει ο φτωχός λαός γιατί το θέλουνε. Έκοψαν ανεργία σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά μας κάθονται. Όλοι κάθονται. Τι άλλο να πεις σε αυτά τα πράγματα? Πόσο είναι το ύψος της σύνταξης που παίρνετε? 540, αντί για 770 που έπρεπε να παίρνω. Και πώς περνάτε? Με αυτά τα 540. Πίνες υπάρχουν, πώς περνάς? Περνάς αλλιώς, διαφορετικά. Η γυναίκα μου κάθεται, τα παιδιά μου κάθονται. Πάρε δανεικά από ένα φίλο, να δούμε πότε θα τους τα δώκουμε πίσω. Όταν οι τράπεζες μάλλον της Ελλάδας είχαν την ευκαιρία και έδιναν δάνεια, εσείς πήρατε, σας παρακίνησαν? Με παρακινούσαν, λέει, και πολλοί. Αντί για μια κάρτα μου δώκανε 6 κάρτες. Άλλες της γυναίκας μου, άλλους εμένανε, τώρα με παίρνουν να τους ξοβλούσαν τα δάνεια. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Τι άλλο να τους πεις? Υπάρχει δουλειά για να τους τα δώκουμε πίσω? Δεν τους δίνω δραχμή. Ανήκετε δηλαδή κι εσείς στο κύμα των ανθρώπων που λέει δεν έχω, δεν πληρώνω? Απλούστατα, ούτε περιουσία έχω να μου κρατήσουν τίποτα, ούτε τίποτα. 500 ευρώ παίρνω σύνταξη, αυτά είναι. Αν θα βαστίξουν και αυτά, πρέπει να πάρουμε ντουφέκι να τους κυνηγάμε όλους. Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξαγγείλει ότι πλέον τα χρέη θα εισπράττονται από το μισθό. Πώς σας φαίνεται αυτό? Το μισθό για να μου τα παρακρατήσει πρέπει να μου κόψει και τα 500 που μου δίνει. Δεν υπάρχει άλλος μισθός. Στην πορεία δεν υπάρχει μισθός. Όπως έχουμε καταντήσει, δεν υπάρχει μισθός πια. Έχω την κόρη μου, έχω το γιο μου και ενώ δουλεύανε 12 χρόνια δεν υπάρχει δουλειά να δουλέψουν. Όλα κλείσανε τα μαγαζιά. Πολίτριες είναι, δεν βρίσκουν δουλειά. Και είναι ανασφάλιστες αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά μου είναι ανασφάλιστα αυτή τη στιγμή εμένα. Να δούμε ποιος θα τους κάνει καλά άμα πάθουν τίποτα. Τι άλλο να τους πεις αυτούς? Μπορεί να πεις τίποτα άλλο? Για την επιδότηση ενοικίου? Όπως μου τα κάνανε τα χαρτιά, ούτε επιδότηση παίρνω εγώ πια, ούτε τίποτα. Δεν δίνουν επιδότηση. Είπανε ότι θα δώγουν, δεν δίνουν επιδότηση ενοικίου. Αφού δεν τις δίνουν, τι θα τους κάνουμε? Λένε, τάζουνε. Και για το ΕΚΑΣ τάζουνε και δεν το παίρνουμε με τίποτα. Συνταξιούχος των 500 ευρώ και σε ενοίκιο.